Πραγματοποιήθηκε χθες έξω από το Δημοτικό Μουσείο Αγίας Νάπας το πρώτο φεστιβάλ χειροτεχνίας, στόχος του Δήμου η ανάδειξη και προβολή της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής παραδοσιακής παραγωγής σε ντόπιους και ξένους. Χρώματα, ήχοι, καλέσθητες, κατασκευές εμπνευσμένες από την παράδοση ή την αστήρευτη φαντασία των δημιουργών εκτίθενται από χθες μπροστά από το Μουσείο Θάλασσας στην Αγία Νάπα, όπου πραγματοποιείται το πρώτο φεστιβάλ χειροτεχνίας. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Αγίας Νάπας και το Σύνδεσμο Χειροτεχνών Κύπρου και στοχεύει στην ανάδειξη και προβολή της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της τοπικής παραδοσιακής παραγωγής αλλά και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. Προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει το να κάνεις κάτι με τα χέρια σου, τι σημαίνει χειροτεχνία. Παραπάνω δουλεύουμε χαρτομάντιλα, τεχνική το κουπάς. Και σου δίνει δωράκια, κουμπαράτες, ταινίες. Έχει ωραία δωράκια μικρά. Τουρίστες και ντόπιοι που θαύμαζαν τη δεξιοτεχνία των δημιουργών είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια ρομαντική βόλτα με άμαξα στους δρόμους της Αγίας Νάπας αλλά και να παρατηρήσουν τον ήλιο μέσα από ειδικό τηλεσκόπιο. Έχουμε φτιάξει ομοίωματα απολιθωμάτων, τα οποία έχουμε στο μουσείο μας εκεί στο κύριο Μπλεντέρα στο Σκοπείο, τα οποία υπάρχει περιγραφή και το τι είναι το κάθε ένα και μπορεί κάποιος να το πάρει και να μάθει ταυτόχρονα να παίξει. Σήμερα από ευκαιρία που διοργανώνει αυτή η μερίδα για την παράδοση, να έχουμε και μια άμαξα με άλογα, οπότε ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να κάνει βόλτα στην ωραία Αγία Νάπα. Το ενδιαφέρον ντόπιων αλλά και τουριστών τράβηξαν οι εμπνευσμένοι από την παράδοση χειροτέχνες. Αυτό είναι το λεγόμενο φρουκάλι. Είναι φρουκάλι, είναι η παραδοσιακή σκούπα που υπήρχε παλιά. Είναι με το σκλινίτσι. Ο κόσμος ενδιαφέρεται? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα παραδοσιακά, για να στολίσουν τα σπίτια. Υπάρχουν φυσικά όμως και καλάθια, τα λάρκα που είναι. Είμαι αυτοδίδακτος κατασκευαστής αυλών, παιδιάβλων της Κύπρου. Παιδιάβλος είναι το πιθκιάβλιν της Κύπρου. Παιδιάβλιν, πιθκιάβλιν. Και παράλληλα κατασκευάζω και διάφορους τύπους αυλών από όλο τον ελληνικό κόσμο. Αυτό είναι διάβλος που βλέπετε. Διάβλος, αυτοί είναι διάφοροι τύποι πιθκιαβλιών, άλλοι στολισμένοι, άλλοι όχι. Εδώ έχω ένα δισάβλι νάξου που αποτελείται από έναν αυλόν της Κύπρου και μια συρρίχτρα. Έχω και πλαγιάβλους, αυτός είναι πλαγιάβλος. 26 χειροτέχνες παραδοσιακοί και σύγχρονοι που ήρθαν από όλη την Κύπρο παρουσίασαν τέχνες όπως κεραμική, ξυλογλυπτική, αγιογραφία, ψηφιδωτό, ακόμα και παρασκευή χειροποίητων τροφίμων. Ο Δήμος Αγίας Νάπας διοργάνωσε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους που περιλάμβαναν μουσική, χορό και εργαστήρια για παιδιά. Ναι, ναι, ναι.